στο δρόμο τον οποίο συνδέει το γυαλό με το χωριό. Αυτό, αυτός είναι ο χώρος που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή μετανάστες. Ο κεντρικός δρόμος, ουσιαστικά δεν φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί πεταμένοι στο δρόμο με κίνδυνο τη ζωή τους, αφού τα μάτια περνάνε κάθε λεπτό. Κάθε λεπτό και υπάρχει κίνδυνος να πατήσουν κάποιο παιδάκι ή κάποιον άνθρωπο. Εκεί θέλω να ξέρω, δήμαρχε, μας λέτε ότι εκεί έχουν βρει κατάλημα, στο δρόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση στο νησί σας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει και δομή. Στο αστυνομικό τμήμα, οι εκατοίκοι βλέπουν τα μάτια μετανάστες εδώ πάνω από τους μετανάστες. Εγώ δεν έχω πει φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί. Έχει πάνω από 300. Πάνω από 300 μετανάστες αυτή τη στιγμή πεταμένοι στον δρόμο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Θέλω να μάθω η ευαισθητοποίηση της αντιπολίτευσης όταν ήταν αντιπολίτευση αυτή η κυβέρνηση. Για αυτούς τους ανθρώπους που πήγε σήμερα. Πού εξαφανίστηκε μόλις έγινε κυβέρνηση. Απαιτούμε άμεσα να βρεθεί λύση για αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι πεταμένα στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο του δρόμου που συνδέει το γυαλό με το χωριό. Βλέπετε εδώ τα παιδάκια. Η σύντηση δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι κρατούμενοι σε εισαγωγικά από το Λιμεναρχείο. Σύντηση υπάρχει μόνο για τους κρατούμενους που είναι στην απέναντι πλευρά, στην αστυνομία. Οι κρατούμενοι βέβαια είναι στο προαύριο χώρο της αστυνομίας και του Λιμεναρχείου και έχει πάνω από 170-200 μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ταυτοποιήσει. Δήμαρχε, μπορούμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Αυτό το κύμα που ήρθε στο νησί σας, ουσιαστικά το είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε αυτές τις ώρες που έρχεται. Εδώ και δύο μήνες φωνάζουμε. Σωστά, αλλά λέω το τελευταίο κύμα που ήρθε ήταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτό που βλέπετε. Είναι η σκάλα που φιλοξενεί, είναι η σκάλα του Λιμεναρχείου. Εδώ ανεβαίνουν και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ να κάνουν ταυτοπροσωπία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω τι έχει συμβεί το τελευταίο αυτό διάστημα που εσείς λέτε και βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή μας έχετε ανοιχτή σύνδεση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα στο νησί. Τι έχει προβλεφθεί. Δηλαδή, το καταγγέλλω. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να δώσει λύση στο πρόβλημα. Δεν το θεωρώ αδιαφορία, το θεωρώ ανικανότητα. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα τώρα μπορεί να διαφορήσει κάποιο. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να δώσει λύση. Κύριε Παπακαλοδούκα, κύριε Δήμαρχε της Σύμης, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το νησί σας και βλέπουμε το πρόβλημα μπροστά στα μάτια μας. Πείτε μας όμως εσείς, ως πρώτος πολίτης του νησιού, τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε, πέραν δηλαδή της αποτύπωσης του προβλήματος, ποια είναι η λύση που εσείς προτείνετε γνωρίζοντας και τον τόπο σας. Η καθημερινή απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από το χώρο αυτό εδώ που βρίσκονται. Να απομακρύνονται και να φύγουν. Κάνουμε λίγο τον ήχο. Ναι, ελάτε. Κάτι γίνεται με τον ήχο. Πείτε το ξανά. Να απομακρύνονται σε καθημερινή βάση οι μετανάστες που έρχονται στη Σύμη. Δεν υπάρχει χώρος φιλοξενία για αυτούς τους ανθρώπους στο νησί. Να μην μένουν στο νησί καθόλου. Καθόλου την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα πρέπει να φεύγουν. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το νησί να έχει 400 μετανάστες. Πόσους έχει, Δήμαρχε, πόσους έχει τώρα. Το λεωφορείο της γραμμής και σχεδόν πάνω από τους ανθρώπους εδώ κοιμούνται. Αυτή τη στιγμή. Πόσοι περιμένουν στο νησί, Δήμαρχε, ξαναπείτε το παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 180 και περιφέρονται πάνω από 200 ελεύθεροι αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί. Χτες ανοίξαν και σπίτια, ανοίξαν πόρτες και μπήκαν μέσα στα σπίτια. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει καν ιατρός εδώ για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν δύο αγροτικοί ιατροί. Η μία παραιτήθηκε λόγω κούρασης και έφυγε. Ήρθε ένας παθολόγος στη θέση της για 7 μέρες. Δήλωσε ο άνθρωπος υπερκόπωση, κούραση, όλο το 24ωρο εργαζόταν. Έφυγε και αυτός ο γιατρός και παίρνουν τώρα ένα αγροτικό από το Καστελόριζο. Δεν βρήκανε γιατρό σε όλη την Ελλάδα να στείλουν στη Σύμη και παίρνουν τον αγροτικό γιατρό από το Καστελόριζο και φέρνουν στη Σύμη. Συγγνώμη, κύριε Παπακαλοδούκα, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι όλο και όλο. Η μόνη δομή με υγεία, ο αγροτικός γιατρός που θα έρθει από το Καστελόριζο, δεν έχετε άλλα. Δύο αγροτικούς χωρίς οδηγό ασθενοφόρου, χωρίς καθαρίστρια για το γιατρείο, μιλάνε για πλήστα διαφορία. Έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλοι οι υπουργοί. Έτσι, κανένας, όλοι οι βουλευτές εδώ στο νομό μας βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν τα παράπονα, βλέπουν τον κόσμο που ουριάζει, βλέπουν ότι ο τουρισμός καταστρέφεται σε καθημερινή βάση και δεν τους ενδιαφέρει.
πανηγυρίζουμε για τη μείωση του ΕΦΙΑ. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε τώρα εσείς εκεί πώς έχετε ρυθμίσει τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, γιατί βλέπουμε κουρίο, και παιδιά εκεί ανάμεσα, δηλαδή πολλά παιδάκια μικρά νήπια. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται από την πολιτεία να έχουν σύντηση, επειδή είναι κρατούμενα από το λιμεναρχείο, δεν δικαιολογεί σύντηση. Αυτή τη στιγμή τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Δήμαρχε, τι τρώνε? Από τον κόσμο, από τους εστιατόρες που τους παρέχουν διατροφή. Αλλά από τη στιγμή που ανεβαίνει σε καθημερινή βάση το νούμερο των μεταναστών, δεν θα μπορούν να τους ταΐσουν και οι εστιατόρες. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη τώρα. Μισό λεπτό. Μας λέτε ότι είναι εκεί 400 άνθρωποι ξεχασμένοι από το Θεό, να το πω έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, και τη βλέπουμε και την εικόνα. Και δεν υπάρχει ειδική μέρημνα. Το καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει μέρημνα για το που θα κοιμηθούν, είναι στο δρόμο, ούτε για το τι θα φάνε. Δηλαδή, επαφείτε στην καλή διάθεση και στη φιλοξενία των ανθρώπων εκεί, των μονίμων καταναλωτών. Των ανθρώπων, των σημειακών, των επαγγελματιών και εδώ του λιμεναρχείου και της αστυνομίας. Λοιπόν, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί η σύμβουλή του, γιατί οι υπουργοί του είναι ανίκανοι να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Παπακαλωδούκα, κύριε Δήμαρχε. Κάνουμε μια μικρή ανατροπή του προγράμματος, αλλά να πούμε μια πρόωρη καλημέρα στον Υπουργό. Τον έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, θα σας λέγαμε μια καλημέρα αργότερα, αλλά βλέπετε κι εσείς το πρόβλημα και βλέπω ότι έχετε σφίξει τα δόντια. Καλημέρα λοιπόν, και πείτε μας, τον Υπουργό λίγο να δούμε μαζί με την εικόνα, για να μας πείτε λίγο τώρα τι είναι αυτή η εικόνα τώρα. Τον Υπουργό. Μήπως φαντάζεται κανείς ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώθηκε την τελευταία εβδομάδα? Όταν κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέγαμε ότι έπρεπε να προσέξουμε, διότι όλα αυτά θα είναι φαινόμενα τα οποία σε ένα